Δεν έλειψαν και τα παρατράγουδα χθες βράδυ κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών από φίλους του Απόλλωνα για την κατακτήση του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος από την ομάδα τους. Πατέρας και γιος, ενώ βρίσκονταν σε όχημα, δέχτηκαν επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, συνέβη επί της παραλιακής οδού 28 Οκτωβρίου στην περιοχή του Εναέριου, όταν τα δύο πρόσωπα ηλικίας 55 και 26 χρόνων κινούνταν με το όχημά τους συμμετέχοντας στους πανηγυρισμούς. Είχαν σημεία της ομάδας τους που εξήχε το αυτοκίνητο, δέχθηκαν επίθεση με πέτρες από ομάδα προσώπων, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες. Η επίθεση καταγράφηκε από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, ενώ από την μανία των κουκουλοφόρων ο οδηγός του οχήματος χρειάστηκε να περάσει πάνω από την διαχωριστική νησίδα του δρόμου προκειμένου να αλλάξει κατεύθυνση και να αποφύγει τους νεαρούς. Οι δύο άντρες δέχτηκαν επίθεση με πέτρες με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε δύο τζάμια του οχήματος, καθώς και στην αριστερή πλευρά του ανεμοθώρακα. Ως αποτέλεσμα του πετροβολισμού ήταν ο τραυματισμός του 26χρονου στο κεφάλι. Μέλη του ΤΑΕΡΕΜΕΣΟΥ επισκέφθηκαν τη σκηνή για επιτόπιες εξετάσεις και περισυλλογή μαρτυρίας σε σχέση με το επεισόδιο. Να σημειωθεί ότι η έντονη παρουσία της αστυνομίας στην περιοχή απέτρεψαν άλλα τυχόν επεισόδια και το συγκεκριμένο συμβάν ήταν ένα μεμονωμένο. Ο νεαρός μετέβη σε ιδιωτική κλινική, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύμα στο κεφάλι και αφού του έγινε συραφή πήρε εξιτήριο. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που έχει ενώπιον της η αστυνομία, η επίθεση φαίνεται να έγινε από οπαδούς άλλης ομάδας, οι οποίοι ενοχλήθηκαν από τη σημαία που είχαν στο όχημά τους τα δύο θύματα.